όπως υποσχεθήκατε και υποσχέθηκε η Τρόικα. Για υπεραισιόδοξες προβλέψεις και για λάθη της Τρόικας υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε καμία μακροπρόθεσμη πρόβλεψη και σχεδιασμός. Μιλάει για αντικείμενο αποστολής της Τρόικας, το οποίο είναι εκτός του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Αυτά που λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά, αλλά και όταν ήρθε το πρώτο μνημόνιο από τον περιβόητο και διαβόητο κύριο Παπακοσταντίνου, που τον καταχειροκροτούσαν οι απόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είναι μονίμως απόντες και είχαν σήμερα το θράσος να μας καλωσορίσουν εμένα προσωπικά που είμαι κάθε μέρα εδώ στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Γιατί ενοχλήθηκαν που ζητήσαμε να διερευνηθεί και από τη δικαιοσύνη η υπόθεση, το σκάνδαλο των υποβρυχίων, που δεν θα γλιτώσετε τη διερεύνηση. Δεν θα την αποτρέψετε με κοινοβουλευτικά κουκουλώματα. Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου μιλάει επίσης, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης της Τρόικας, αλλά και, και ακούστε το αυτό κύριε Στουρνάρα, ειδικά εσείς ακούστε το, για σύγκρουση συμφερόντων. Για σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εκείνων που ενεργούν και ως όργανα της Τρόικας και ως δανειστές και ως θεματοφύλακες των συνθήκων, και ειδικώς εξειδικεύει στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριε Στουρνάρα. Δηλαδή επισημαίνει την σύγκρουση συμφερόντων των τραπεζιτών, κύριε Στουρνάρα, όταν εμφανίζονται και ως, εκπρόσωποι εκτελεστικής εξουσίας και ως αξιωματούχοι τραπεζικοί και ως δανειστές που έχουν ιδιωτελές συμφέρον να εισπράξουν οι τράπεζες. Και αλήθεια, αυτό μήπως πρέπει να μας βάλει κάποια ερωτηματικά για τη διακυβέρνηση Παπαδήμου, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του Πρωθυπουργού μετά την θητεία του ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μιλάει επίσης η ίδια έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για πολλαπλά λάθη και για ανάγκη άμεσης αναθεώρησης όλων των προβλέψεων που εσείς τώρα εμφανίζετε ως μονόδρομο, δυνάμει του οποίου δήθεν θα αναγκαστείτε εκόντες άκοντες να νομοθετήσετε και πάλι επαχθή μέτρα. Εδώ είναι τα επιχειρήματά σας. Ποιος διαπραγματεύεται, πού είναι αυτή η εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης να τα θέσει αυτά και να πει το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε. Εμείς θα επιβαρύνουμε κι άλλο τους πολίτες μας όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας λέει είναι λάθος. Αλλά τα λάθη όλα τα αγνοείται. Την ομολογία του λάθους που κατ' επανάληψη έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν την αξιοποιήσατε, μολονότι σας προσκάλεσε να το κάνετε ο Αλέξης ο Τσίπρας πέρσι το Φεβρουάριο και σας έκανε ειδική επίκαιρη ερώτηση για αυτό το σκοπό. Θα τα καταθέτω στα πρακτικά. Επίσης, παραδέχθηκε το λάθος και τον Ιούνιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τώρα, πριν από λίγες μέρες, η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι είναι ζήτημα τιμής η αναγνώριση του λάθους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ακόμη διερωτάτε, ποια κρίση ξεπέρασε η Ευρώπη με 12% ανεργία? Τι να πει η Ελλάδα με 30% ανεργία και με 60 στους νέους άντρες και 70 στις νέες γυναίκες? Προφανώς τα λάθη δεν θέλετε να τα αξιοποιήσετε και αυτό δημιουργεί την πεποίθηση, όχι απλώς την υπόνοια, ότι έχετε κι εσείς σύγκρουση συμφερόντων. Διότι δεν ενεργείτε προς όφελος του λαού τον οποίο εκπροσωπείτε. Δεν ενεργείτε προς όφελος των συμφερόντων εκείνων που έχετε πλήξει και που είναι τα θύματα της πολιτικής σας. Λέγοντας αυτά και ερχόμενοι σε 4 ειδικές διατάξεις του νομοσχεδίου, αφού υπενθυμίσω βεβαίως ότι όπως ενεργείτε εσείς, ενήργησαν και άλλοι και χαρακτηριστικός είναι ο κύριος Πρετεντέρης που ομολόγησε δημόσια ότι διαβεβαίωνε τους πολίτες ότι το χρέος είναι βιώσιμο από τηλεοράσεως κάθε βράδυ, ενώ γνώριζε ότι δεν είναι, το καταθέτω στα πρακτικά.
Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο και σε 4 διατάξεις για να πω τα εξής. Πρώτον, δίνεται ασυλία στον κύριο Γκίκα Μάναλη, ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ, για ποινικές ευθύνες, αστικές ευθύνες και όποιες άλλες ευθύνες, παρελθούσες και μελλοντικές, και αναλαμβάνει να πληρώσει τα σπασμένα, κύριε Στουρνάρα, το ελληνικό δημόσιο. Αν θέλετε μπορείτε να με προσέχετε, ξέρω ότι η κυρία Μπέι που ήταν συνεργάτης του κυρίου Παπακοσταντίνου έχει να σας πει ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ακούστε με λιγάκι. Απλώς, κυρία Πρόεδρε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια υπόδειξη στους υπουργούς ότι δεν είναι, είναι ακραία περιφρόνηση αυτή η διαδικασία. Συνεχίστε παρακαλώ. Συνεχίζω. Και λέω τα εξής. Γιατί αναλαμβάνετε, κύριε Στουρνάρα, να πληρώσετε όλα τα σπασμένα του κυρίου Γκίκα Μάναλη, ενώ εκκρεμούν αγωγές εναντίον του, μηνύσεις εναντίον του, καταγγελίες, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, τηλεγραφικά. Παρακαλώ. Γιατί αναλαμβάνετε να πληρώσετε τα σπασμένα, διότι γνωρίζετε ότι είστε συνυπέτοι και γι' αυτό απορρίψατε την πρόταση εξεταστικής επιτροπής που κάναμε. Αλλά συνομολογείτε σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι είχε αντικείμενο η Εξεταστική Επιτροπή και εμείς θα την επαναφέρουμε. Δεύτερον, χαρίζετε, παραβιάζετε, η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που παραβιάζετε είναι ο φόρος στους καναλάρχες. Την παραβιάζετε για πολλωστή φορά και λέτε αναγνωρίζουμε ότι είναι σε δύσκολη θέση. Και θα χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας άμα τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, στη δύσκολη θέση να φορολογηθούν. Αλήθεια. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν μετράνε για σας. Και επικαλείστε την ανεργία μόνο για τους καναλάρχες, τους οποίους χαρίσατε και το ψηφιακό σήμα. Δεν θα σχολιάσω το ότι για πολλωστή φορά αποσύρετε μία διάταξη που είναι φωτογραφική και εποφελής για συγκεκριμένους. Θα σας ρωτήσω όμως... παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, 2 λεπτά θα χρειαστώ. Όχι, είναι πάρα πολλά. 1,5. Ένα. Σε 1,5 θα έχω τελειώσει. Αλήθεια τη δέχεστε την τροπολογία 1041-202, την αποδέχεστε? Ο κύριος Τσουμάνης που έφερε, ήταν ένας εκ των τριών που έφεραν την τροπολογία για τις τραπεζικές, για την ασυλία των τραπεζιτών που χωρίσαν δάνεια και στα κόμματά σας, δεν έμαθε από το πάθημά του? Φέρνει και άλλη τέτοια τροπολογία με την οποία επιτρέπετε στους εαυτούς σας να προχρονολογείτε? ΦΕΚ, σοβαρά θα τη δεχθείτε? Σκεφτείτε το ξανά, κύριε Στουρνάρα. Και τέλος, εν σχέση με το γεγονός ότι εσείς μονιμοποιείτε το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου, το οποίο το έφερε τον Σεπτέμβριο του 2011 ως δήθεν προσωρινό, θα κριθείτε. Θα κριθείτε όμως ακόμη πιο αυστηρά για το γεγονός ότι αρνείστε πεισματικά, ενεργώντας αντισυνταγματικά, παράνομα, σε βάρος της πατρίδας, της δημοκρατίας και του λαού, αρνείστε πεισματικά να προστατεύσετε τους πολίτες και να αποδεχθείτε τις τροπολογίες που αποτελούν το μίνιμουμ και κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος στους πιο φτωχούς, για την επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στα προηγούμενα επίπεδα για να μπορούν να ζεσταθούν οι άνθρωποι. Διότι δεν μπορεί να σας πονάει η τσέπη του καναλάρχη και να μην σας πονάει το 13χρονο, κυρία, που πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κλείσει. Και βεβαίως, τελευταία φράση, και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Και βεβαίως δεν μπορεί να αρνείστε να εισάγετε γενική αναστολή των πληστηριασμών όπως ισχύει σήμερα για έναν ακόμη χρόνο, αλλά να εκβιάζετε εκ νέου τους πολίτες και να προλιένετε το έδαφος για να χορηγήσετε δάνεια και απαιτήσεις σε ξένα συμφέροντα, σε ξένα φαντς τα οποία πιστά υπηρετείτε. Πάρα πολύ, κύριε Χρυσοδοπούλου. Κύριος Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο. Τι θέλετε, κύριε συνάδελφε?